Κλείνοντας, κύριε Παριώτα, ακούγεται το όνομά σας. Όποτε είναι να γίνουν εκλογές, ακούγεται γενικά. Και στις βουλευτικές εκλογές ακούστηκε. Τώρα ακούγεται στις αυτοδιοικητικές. Για επικεφαλής στην περιφέρεια. Θα είμαι εκτός, δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή, πέρυσι τέτοια εποχή και στο φθινόπωρο της προηγούμενης χρονιάς, μπήκα στο Λούκι κατά το κοινό λεγόμενο να δω το θέμα και να το συζητήσω. Mm. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο σημαντικό και ειδικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας το ποιος θα είναι τα άτομα, τα πρόσωπα, αλλά η συγκρότηση μιας εναλλακτικής πολιτικής και ενός πόλου ο οποίος μπορεί να κάνει προτάσεις, αν θέλετε, πολιτικές διαφορετικές από τις εφιστάμενες και να προτείνει ένα μοντέλο διαφορετικό. Καλώς ή κακώς αυτή η κουβέντα δεν έγινε. Έτσι. Τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, καλώς ή κακώς, για να τα λέμε όλα, και τα δύο μεγάλα κόμματα. Του παλέποτε δημοκρατικού χώρου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είχαν εσωτερικές προτεραιότητες που αφορούσαν τις επερχόμενες εκλογές. Μια μικρή συζήτηση έγινε και στα δυο. Έτσι, νομίζω ότι τώρα μια υποψηφιότητα, έτσι όπως είναι οι όροι, δεν με καλύπτει και δεν θα μπορέσω να βοηθήσω ή, αν θέλετε, να κάνω αυτά που θα ήθελα ενδεχομένως να κάνω από στο Λούκι. Απ' την άλλη μεριά, σε προσωπικό επίπεδο, οι υποχρεώσεις μου στο νοσοκομείο του, στο οποίο διευθύνω μια ολόκληρη κλινική με 15 ανθρώπους πλέον αισίως, ξεκινήσαμε τρεις, είμαστε 15, με έκαναν να αποφασίσω να παραμείνω σε αυτόν τον κύκλο εκεί που βρίσκομαι, δηλαδή στο νοσοκομείο της Λάρισας στο παλιό. Δεν θα είμαι υποψήφιος, θα στηρίξω εννοείται οποιαδήποτε προοδευτική υποψηφιότητα στην περιφέρεια. Για μένα το σημαντικό είναι η συγκρότηση ενός εναλλακτικού πόλου. Ο κύριος Αγοραστός αυτή τη στιγμή είναι μόνος του στην περιφέρεια. Είχε το δυστύχημα κατ' εμέ και όχι την ευτυχία να μην έχει αντιπολίτευση. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί χωρίς αντιπολίτευση και αυτό κάνω παρένθεση. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα για το πώς θα λειτουργήσει η Βουλή μας από εδώ και πέρα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μονοκρατορία ουσιαστικά. Τέτοια μεγάλη απόσταση του πρώτου με το δεύτερο κόμμα στη Βουλή. Το ίδιο έγινε και στην περιφέρεια και δεν νομίζω ότι λειτουργήσε. Η έλλειψη ενεργούς αντιπολίτευσης είναι αρνητικό και νομίζω ότι λειτουργήσε αρνητικά σε πολλά θέματα στην περιφέρεια. Δεν έκανε καλό στον περιφερειάρχη και στην περιφέρεια η έλλειψη μαχητικής αντιπολίτευσης και εύχομαι αυτό να μην επαναληφθεί. Και άλλωστε, κύριε Παριώτα, και σε εμάς την καθημερινότητά μας γίνεται. Αν δεν μας πουν τα λάθη μας, δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει και η αντιπολίτευση. Αφήστε που ο φόβος φυλάει το έρμα. Λοιπόν, κύριε Παριώτα, σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα είναι χαρά μου να είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.